Στο κολονάκι και στον τραγικό θάνατο, Γιώργο Πρωτοψάλτη, 87χρονη, από πυρκαγιά που ξέσπασε στο διαμέρισμά τη. Την ηλικιωμένη γυναίκα Μάρκο εντόπισαν πυροσβέστε μαζί με τη γάτα τη απανθρακωμένη σε ένα από τα υπνοδωμάτια του διαμερίσματο. Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τι 6 χθε το απόγευμα στον τρίτο όροφο πολυκατοικία επί τη οδού Λικαβιτού. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 18 πυροσβέστε με 7 οχήματα ανάμεσά του και γερανοφόρο για να μπορέσουν να προσεγγίσουν με αυτόν τον τρόπο το φλεγόμενο διαμέρισμα. Οι πυροσβέστε έσβησαν άμεσα τη φωτιά, δεν πρόλαβαν όμω να απεγκλωβίσουν την ηλικιωμένη γυναίκα που παρουσίαζε κινητικά προβλήματα. Να αναφέρουμε ότι η πυροσβεστική ερευνά τα ακριβή αίτια τη πυρκαγιά, σύμφωνα όμω με συγγενικό πρόσωπο τη 87χρονη, ενδεχομένω αυτή να ξεκίνησε από κάποιο αναμένο τσιγάρο. Να πούμε ότι η ηλικιωμένη ήταν χείρα πρώην βουλευτή και υπουργό τη κυβέρνηση Πασό και ζούσε μόνη τη στο ροφοδιαμέρισμα. Ενώ ο Γιώργο Σόκ στον καλλιτεχνικό κόσμο έχει προκαλέσει ο τραγικό χαμό σε τροχαίο δυστύχημα του ηθοποιού Πάνου Νάτσι σε ηλικία 31 ετών. Τα στελέχη τη τροχέα Μάρκο συγκεντρώνουν βιντεοληπτικό υλικό από το σημείο του δυστυχήματο, προσπαθώντα να διευκρινίσουν τα ακριβή αίτια. Ο ηθοποιό επέστρεφε με τη μηχανή του από φιλικό πρόσωπο όταν συγκρούστηκε λίγο μετά τι 6.30 το πρωί του Σαββάτου με φορτηγό που μετέφερε μπάζα στην συμβολή των οδών Κεραμικού και Δελιγιώργη με αποτέλεσμα να χάσει ε, τη ζωή του. Ε, να αναφέρουμε ότι ε, από την πρώτη εικόνα στο σημείο του δυστυχήματος ε, υπήρχε... Το ενδεχο... Εξετάστηκε το ενδεχόμενο να υπήρχε παραβίαση πινακίδα το οποίο προκάλεσε το ατύχημα. Όμω, φαίνεται ότι μία μαρτυρία από άτομο το οποίο βρισκόταν κοντά στο σημείο περιγράφει ότι ο ηθοποιό ενδεχομένω προσπάθησε να φρενάρει και λόγω ολιστυρότητα του οδοστρώματο έχασε τον έλεγχο τη μηχανή με αποτέλεσμα να καταλήξει στο φορτηγό και στη συνέχεια στο κράσπεδο. Να πούμε ότι από το σημείο έχει, έχει παραλάβει η τροχέα και το ένα κράνο μοτοσυκλέτα. Εξετάζεται λοιπόν και το αν το φορούσε ο 31χρονο ηθοποιό ή αν το είχε πάνω του. Όλα αυτά αναμένεται να διευκρινιστούν τι επόμενε ώρε. Συγκλονισμένοι είναι συγγενεί, φίλοι και συνάδελφοι του ηθοποιού. Ενώ αρκετό κόσμο από χθε το μεσημέρι αφήνει λουλούδια στο σημείο που έχασε τη ζωή του Μάρκο. Έρευνα λοιπόν για το τροχαίο δυστύχημα. Ευχαριστούμε Γιώργο